Η ολοκλήρωσή του αναμένεται περί τα τέλη του 2021. Ομαλά φαίνεται να προχωράει η κατασκευή του πολυθεματικού καζίνο Θερέτρου στη Λεμεσό, του οποίου η ολοκλήρωση τοποθετείται το 2021. Σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε το μεσημέρι στο εργοτάξιο, ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλοι φορείς είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο ανέγερσης του καζίνο Θερέτρου. Γιατί ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι στην Κύπρο να επενδύσουν και ξεκινάς να αντιλαμβάνεσαι ότι σίγουρα δεν είναι μόνο εδώ για τον τουρισμό από την Ευρώπη. Είναι εδώ και για τον τουρισμό από τη Μέση Ανατολή και από τον κόλπο. Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του καζίνο, Greg Ballantyne, δήλωσε πως το City of Dreams Mediterranean θα αποτελεί ένα θετικό σημείο αναφοράς για την Κύπρο, καθιστώντας το νησί μοναδικό προορισμό διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Το πρωτοποριακό έργο που βρίσκεται στο Ζακάκι αναμένεται πως θα προσελκύει 300.000 επιπλέον τουρίστες σε ετήσια βάση. Θα διαθέτει 16-όροφο ξενοδοχείο 5 αστέρων με 500 δωμάτια και σουίτες, καθώς και συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους συνολικού εμπαδού 9.600 τετραγωνικών μέτρων. Ο χώρος παιχνίων θα εκτείνεται σε 7.500 τετραγωνικά μέτρα και θα περιλαμβάνει περισσότερα από 100 τραπέζια και χίλιες υπερσύγχρονες παιχνιομηχανές. Ιδιαίτερα σημαντικό για την τοπική οικονομία αποτελεί το γεγονός πως η λειτουργία του θα δημιουργήσει 2.400 μόνιμες θέσεις εργασίας.